Μόκα. Έλα. Στάσου, στάσου. Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Ξεκινάμε την ημέρα από έξω, γιατί έχω βγάλει τη Μόκα βόλτα, την πρωινή της βόλτα, όπου να θα γυρίσουμε στο σπίτι, διότι σήμερα έχω δουλειές το πρωί. Σήμερα είναι η μέρα που κανονικά εργάζομαι από το σπίτι. Μία φορά στις δύο εβδομάδες έχω μια μέρα που δεν χρειάζεται να κατέβω στο μαγαζί, μπορώ να κάνω ό,τι χρειάζεται από το σπίτι, και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα τα πρωινά, αν έχω κάτι άλλο να κάνω, να το κάνω. Σήμερα έχω να πάω να δω έναν παιδικό σταθμό, ο οποίος είναι κοντά σε εμάς, γιατί έχουμε ενδιαφερθεί να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή με την Ανδρομέδα. Η Ανδρομέδα θα γίνει τριών πάρα πολύ σύντομα. Θα νομίζω ότι από αυτό που μας είπανε θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια χαρτιά για να μπορέσουμε να κάνουμε την αίτηση και να πάρουμε τις 15 ώρες που δικαιούμαστε σαν γονείς. Δικαιούνται το κάθε παιδάκι ουσιαστικά σε αυτήν την ηλικία. Στην ηλικία των τριών δικαιούνται 15 ώρες δωρεάν παιδικό από το κράτος, και μετά θα δούμε αν πληρούμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε 30 ώρες και να έχουμε ουσιαστικά να πηγαίνει κανονικά παιδικό σταθμό. Θα πάω λοιπόν να δω έναν παιδικό σταθμό που είναι κοντά σε μας, και αν μου αρέσει και αν μου αρέσουν και τα σκάλες, και γενικότερα μου αρέσει ο σταθμός, τότε θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θα πρέπει να πάρω κάποια χαρτιά από αυτούς για να μπορέσω να κάνω την αίτηση για τις ώρες που δικαιούμαστε. Και η Ανδρομέδα, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει νομίζω τον Απρίλιο, όταν ξεκινάει θεωρητικά το καινούριο έτος για αυτούς. Μετά από αυτό, γιατί αυτό δεν είναι η μόνη δουλειά, αυτή είναι μια δουλειά η οποία λογικά δεν θα πάρει παραπάνω από μισή ώρα, φαντάζομαι. Μετά από αυτό έχω να πάω να κάνω εξετάσεις αίματος. Έχω να πάω να δω λίγο τις ορμόνες μου, να δω που βρίσκονται, και το θυροειδή και όλα αυτά, μιας που πρέπει να τα κοιτάμε. Τους πήρα τηλέφωνο για να κλείσω το ραντεβού, και ουσιαστικά μου είπαν ότι σήμερα είναι η καλύτερη μέρα για να πάω, και έτσι έχω και αυτό. Και μετά έχω αρκετή ώρα που θα πρέπει απλά να κάτσω στο... Συγγνώμη, γιατί η Μόκα γυρνάει γύρω γύρω από τα πόδια μου. Έχω αρκετή ώρα που θα πρέπει να κάτσω στο γραφείο επάνω και να βγάλω και λίγη δουλειά μετά που θα γυρίσω, διότι έχω αφήσει πράγματα τα οποία τα πρέπει να γίνουν σήμερα, και θα έχω και επικοινωνία και με το αφεντικό μου αργότερα. Είπα όμως να ξεκινήσουμε τη μέρα έτσι μαζί, να σας πάρω μαζί μου παρέα. Έλα Μόκα, 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 έλα κορίτσι μου, προχώρα. Εδώ δείτε. Λοιπόν, είπα να σας πάρω μαζί μου, να ξεκινήσουμε την ημέρα μαζί, και να περάσουμε λίγο χρόνο παρέουλα. Λοιπόν, πήγα στο παιδικό, τον είδα, μίλησα και με τις δασκάλες εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Νομίζω ότι η Ανδρομέδα θα το κατευχαριστηθεί εκεί, πραγματικά. Και θα ξεκινήσω αργότερα, μετά που θα γυρίσω από... Βασικά μετά που θα τελειώσω τη δουλειά, γιατί αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πηγαίνω να κάνω τις εξετάσεις αίματος που σας είπα. Όταν όμως θα γυρίσω στο σπίτι και θα τελειώσω και με τη δουλειά, τότε θα κάνω τα χαρτιά και την αίτηση για να ξεκινήσω τη διαδικασία και να ξεκινήσει και η Ανδρομέδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, και όταν μου είπανε κιόλας ότι πηγαίνουν βόλτες στη βιβλιοθήκη, η οποία βιβλιοθήκη είναι και αυτή κοντά στη γειτονιά μας, και πηγαίνουν και στο πυροσβεστικό σταθμό, δείχνουν στα παιδάκια πως γίνονται οι πυροσβέσεις και τα αφήνουν να παίζουν με τις μάνικες, νερά και ιστορίες, νομίζω θα κατευχαριστηθεί το χρόνο που θα περάσει εκεί. Έχουν και μια φανταστική αυλή
γεμάτη με κούνιες, τσουλήθρες, ποδήλατα, χουλαχού, τρέλα, τρέλα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία για αυτήν. Οπότε θα ξεκινήσω τη διαδικασία σήμερα και ας ελπίσουμε ότι θα εγκριθούν τα χαρτιά και η αίτηση αρκετά γρήγορα και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται. Λοιπόν, όπως σας είπα, τώρα θα πάω να κάνω την εξέταση αίματος και εύχομαι και ελπίζω να μην μας βγάλει τίποτα παρατράγουδα, κυρίως με τα αρμονικά, διότι άλλη γορτιστική δεν έχω και αρκετά περάσαμε νομίζω πέρυσι. Φτάνει, ας έχουμε μια ευχάριστη χρονιά, δεν θα τα αντέξω να έχουμε κι άλλα. Και μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι, τα μικρά θα κοιμούνται, είναι με τον παπά τους αυτή τη στιγμή προφανώς, για να περιφέρομαι εγώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τα αφήσω μόνα τους, είναι αυτή τη στιγμή με τον Άνταμ στο σπίτι. Την ώρα που εγώ θα επιστρέψω, λογικά τα έχει βάλει ήδη για ύπνο και έτσι θα καθίσω και εγώ πιο ήσυχα να δουλέψω και πιο γρήγορα να βγάλω δουλειά. Και να τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Έχω επιστρέψει στο σπίτι, όπως μπορείτε φυσικά να δείτε, και όπως γυρνούσα σπίτι, αποφάσισα να περάσω μια βόλτα και από το μανάβικο, να δω τι καλούδια έχει φέρει και αν ήθελα να πάρω κάτι. Και στην πορεία μπήκα και απέναντι στο μαγαζί το Wilco και πέρασα και από το Charity. Ναι. Και τελικά πήρα αρκετά πραγματάκια. Θα πάμε γρήγορα να σας τα δείξω. Μην νομίζετε, εντάξει. Λέω αρκετά, από εκεί που δεν είχα σκοπό να πάρω τίποτα, κάτι πήρα. Πάμε γρήγορα να σας τα δείξω. Τα λίγα πράγματα που έφερα από το μανάβι, όπως μπορείτε να δείτε, πήρε ένα πολύ μικρό λάχανο, το βλέπετε πόσο είναι. Σαν λαχανάκι μου φαίνεται σε σχέση με το χέρι μου. Ένα μικρό λάχανο, ένα κολοκυθάκι, μερικά κερασάκια για τα μικρά, γιατί τα είδα πολύ καλά, πολύ, δεν ξέρω, μου γέμισαν το μάτι. Και την τελευταία φορά που τους είχα δώσει κεράσια που τα πήρα από το μανάβι, ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γλυκά και τους άρεσαν. Τα κεράσια που είχαν πάρει από το τέσκο ούτε που τα άγγιξαν. Πήρα κρές, τώρα θα σας γελάσω άμα σας πω ότι ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, θα το ψάξω πάλι, το είχα βρει και το ξέχασα. Αλλά το πήρα γιατί στην Αγγλία ένα από τα πιο συνηθισμένα σάντουιτς που κάνουν για το μεσημεριανό τους είναι αυγό βρασμένο, το οποίο το πατάνε, το λιώνουν, το μπλέκουν με μαγιονέζα και με ψιλοκομμένο κρές. Και είναι ένα πάρα πάρα πολύ νόστιμο πράγμα και αυτό ήταν μόνο 25 πένες, έτσι, για να το πάρω. Πήρα μερικά αποξηραμένα βερίκοκα, γιατί θέλαμε τις προάλλες να κάνουμε μαροκινό ταζίν και δεν είχα βερίκοκα για να βάλω, είχα μόνο σταφίδες, οπότε πήρα μερικά. Θα δώσουμε και στα μικρά, έχουμε ετοιμάσει το μεσημεριανό τους, το σνακ τους, και έχουμε βάλει από ένα και στα δύο, βλέπετε, έχουν λίγο από όλα μέσα, αλλά μαζί με αυτά, πέρα δηλαδή από αυτό, πήρα 2 limes και 2 λεμονάκια. Αυτά είναι όλα που αγόρασα. Από το μανάβι δεν πήρα πολλά και μετά μπήκα στο Wilco και πήρα, είχαν σε προσφορά τα σαμπουάν και επειδή προφανώς έχετε δει τα μαλλιά και ξέρετε, ήθελα να πάρω σαμπουάν το οποίο είχε να κάνει πλέον με βαφή, με βαμμένα μαλλιά τέλος πάντων. Πήρα λοιπόν το τρέζεμε αυτό που είναι για προστασία στο χρώμα, αυτό είναι το μαλακτικό και αυτό είναι το σαμπουάν. Και ένας από τους λόγους που τα πήρα είναι γιατί δείτε είναι 900 ml, είναι σχεδόν ένα ολόκληρο κιλό το καθένα, που είναι πάρα πολύ προϊόν, σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή, τα είχαν 3 λίρες το καθένα. Και κανονικά είναι γύρω στις 5,5-6. Οπότε λέω πάρτα τώρα, την εταιρεία την ξέρω, την εμπιστεύομαι και αυτό που κοιτάζω πάντα είναι αν έχουν μέσα αλκοόλ. Και αυτά δεν έχουν. Επίσης πήρα Sif. Το Sif το αγαπάω διότι βοηθάει πάρα πολύ στο καθάρισμα και αυτό μοσχοβολάει
Έχει μέσα, λέει, άνθη από κερασιά, σαν μυρωδιά. Είναι limited edition, οπότε δεν θα το έχουν για πολύ καιρό. Και όταν το είδα, το μύρισα πρώτα, γιατί είχε και άλλα σιφ εκεί πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και το πήρα. Ούτως ή άλλως έψαχνα να πάρω ένα σιφ, αλλά το πήρα και με μυρωδιά. Καθαριστικό για να σκοτώνει, λέει, και τις... οτιδήποτε έχει να κάνει με λίπη, αλλά και με lime scale, το οποίο είναι τα άλατα που πιάνουν μέσα στα πλυντήρια. Αυτό είναι για το πλυντήριο των πιάτων, dishwasher όπως μπορείτε να δείτε, και έχει άρωμα ρόδι. Το πήρα για να καθαρίσω το πλυντήριο. Δύο συσκευασίες από αντιβακτηριακά πανάκια και οτιδήποτε θέλω γρήγορα να ρίξω μια καθαριότητα. Πήρα δύο αποσμητικά νιβέα. Αυτά είναι για να μην αφήνουν χρώμα στο ρούχο όταν το φοράς, είτε στα λευκά είτε στα κίτρινα, είτε στα λευκά είτε στα μαύρα, να μην αφήνουν χρώμα, γιατί συνήθως εμένα τα λευκά μου κυτρινίζουν και τα μαύρα σπρίζουν. Και είναι ειδικά φτιαγμένο, άμα δείτε, λέει Silky Smooth After Shaving. Είναι δηλαδή φτιαγμένο για να μην ενοχλεί αμέσως μετά που έχεις ξεδίσει τις μασχάλες σου. Και το πήρα γιατί συνήθως παίρνω το black and white ούτως ή άλλως, αλλά υπάρχουν φορές που με έχει ερεθίσει ελαφρώς. Θέλω να δω αν με αυτό που υποτίθεται ότι βοηθάει θα ερεθιστούν πάλι οι μασχάλες μου ή όχι. Πήρα ένα πακέτο από τις ταινίες της Command που με έχετε δει πολλές φορές. Αυτά τα οποία βάζω στους τοίχους εδώ πέρα για να μην βάζω καρφιά και να ανοίγω τρύπες όλους τους τοίχους, τα βάζω με αυτές τις ταινίες. Οι οποίες ταινίες είναι φτιαγμένες για να σηκώνουν μέχρι 5,5 κιλά ουσιαστικά. Είναι δηλαδή και για βαριά πράγματα. Έχω κάτι που θέλω να κρεμάσω και μου είχαν τελειώσει ταινίες, οπότε πήρα μια συσκευασία. Πήρα μια κουτάλα, διότι η προηγούμενη κουτάλα που είχα έχει αρχίσει να ραγίζει και θα την πετάξω. Και πήρα και ένα μικρό στραγγιστήρι, το οποίο, εντάξει, ναι μεν είναι για τσάι, ναι δε, εγώ το χρησιμοποιώ προφανώς και άμα θέλουμε να βάλουμε λίγη άχνη πάνω σε μια μπουγάτσα ή να βάλουμε λίγη, να κοσκινήσω λίγο κακάο για παράδειγμα, άμα θέλω κάπου να το βάλω γενικότερα. Να υπάρχει στο σπίτι, γιατί το προηγούμενο που είχα πλύνε, άρχισε να σκουριάζει εδώ τριγύρω και έτσι το αντικατέστησα. Αυτά λοιπόν πήρα και από το Wilco. Όπως βλέπετε, εντάξει, μπορεί να μην είναι πολλά σαν αγορά. Αυτά δηλαδή ήταν 14 λίρες, 15 όλα μαζί. Αλλά δεν υπολόγιζα ότι θα πάρω κάτι και έτσι από το πουθενά, ναι, είναι κάτι. Αυτό όμως που έφερα και το οποίο νομίζω ήταν η καλύτερη ανακάλυψη και άξιζε το κόπο που μπήκα στο τσάρτη τελικά, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι σαν θήκη για περιοδικά, αλλά στην πράξη είναι σαν μικρή βιβλιοθήκη. Βλέπετε τι σχεδιάκια έχει. Είναι σαν μικρή βιβλιοθήκη για να βάζουμε τα βιβλία μας στο δωμάτιο της, στο παιδικό. Θα έλεγα στο δωμάτιο της Ανδρομέδας, έχω συνηθίσει να το λέω έτσι, αλλά είναι στο παιδικό ουσιαστικά. Διότι έχουμε πλέον τόσο πολλά βιβλία που ακόμα και στο χώρο που τα έβαζα προηγουμένως δεν φτάνει πλέον. Δηλαδή και εκείνος ο χώρος έχει γεμίσει, χρειαζόμασταν περισσότερο χώρο για να βάλουμε τα βιβλία. Και το βρήκα αυτό. Θα σας δείξω την τιμούλα σας, παρακαλώ δηλαδή. 4,5 λίρες. 4,5 λίρες, το οποίο ναι μεν θέλει ένα καλό καθάρισμα, αλλά ένα από τα πράγματα που έκανα πριν το πάρω ήταν να βεβαιωθώ ότι μπορώ να το ξεμοντάρω τελείως, να το κάνω βίδες που λέει ο λόγος, για να μπορέσω να πλύνω το ύφασμα, γιατί το ύφασμα είναι συνήθως που λερώνει πιο πολύ και μπορώ να το κάνω αυτό διότι στην κυριολεξία έχει βιδάκια εδώ πέρα, έχει 3 σημεία βίδες, έχει ένα εδώ κάτω και ένα λίγο πιο κάτω. Θα τα ξεβιδώσω λοιπόν όλα. Θα το καθαρίσω διεξοδικά. Θα βάλω και το ύφασμα μέσα στο πλυντήριο να πληθεί, να καθαρίσει, να μοσχοβολήσει. Και μετά θα το πάω επάνω στο δωμάτιο να βάλουμε κάποια από τα βιβλία. Αυτό που μου αρέσει κιόλας είναι ότι επειδή τα βάζεις και βλέπουν προς τα έξω, θα μπορούν να βλέπουν τα εξώφυλλα από τα βιβλία. Και αυτά τα οποία θέλουν να πάρουν να δουν, να τα παίρνουν έτσι. Ενώ προς το παρόν τα έχουμε στη βιβλιοθήκη και βλέπουν μόνο το πλαϊνό από το βιβλίο. Δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο το ποιο βιβλίο είναι εκεί. Φυσικά και δεν θέλει να είναι μέσα στο βίντεο, ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν μία από τις πολύ πολύ καλές, από τα τυχερά ψώνια τέλος πάντων. Και το δεύτερο είναι κάτι το οποίο είναι παιχνίδι που το έψαχνα γιατί το έπαιξε ο άτομο όταν ήταν μικρός. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω παίξει τέτοιο παιχνίδι, αλλά μου φάνηκε πάρα πάρα πολύ αστείο. Και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ η Ανδρομέδα. Δεν νομίζω ο Ριώνας ακόμα να έχει τις ικανότητες να παίξει μαζί μας. Και είναι αυτό εδώ. Είναι λοιπόν ένας πειρατής τον οποίο τον βάζουμε στο βαρέλι και μετά έχει μικρά σπαθιά. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και στην Ελλάδα. Έχει λοιπόν μικρά σπαθιά, τα οποία τα βάζει στο βαρέλι και κάποιο σπαθί
κάποιος παθεί σε κάποια στιγμή θα τρυπήσει τον πειρατή και ο πειρατής θα πεταχτεί ουσιαστικά από το βαρέλι. Είναι πολύ εύκολο σαν παιχνίδι προφανώς. Είναι παιχνίδι ειδικά φτιαγμένο για παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι και 4. Νομίζω έτσι λέει. Συγγνώμη, λέει από 4 και πάνω. Εγώ δεν πιστεύω. Νομίζω ότι και η Ανδρομέδα τώρα που είναι 3, μια χαρά θα μπορέσει να το παίξει το παιχνίδι. Εντάξει, για τον Ρορή είναι ακόμα πολύ μικρό και τα σπαθιά δεν πρόκειται να τα αφήσω κοντά του, διότι το πιο πιθανό είναι να τα πάνε στο στόμα του, δεν θα πάνε στο βαρέλι. Αλλά 2 λίρες ήταν και αυτό και κοιτούσαμε να το πάρουμε καινούριο από το Amazon, γιατί μόνο εκεί μπορούσαμε να το βρούμε. Το οποίο το ζητούσαν 10, 11, 12 λίρες. Για 2 λίρες. Και το παιχνίδι είναι μια χαρά, θα το καθαρίσω, είναι και αυτό. Ξέρετε πώς είμαι. Τα παίρνω μεν, είναι δεύτερο χέρι, ναι. Αλλά θα καθαρίσω διεξοδικότατα πριν να καθίσουμε να παίξουμε και να ασχοληθούμε. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα βρήκα αυτά με 6,5 λίρες. Με 6,5 λίρες, δύο πάρα πολύ καλές αγορές. Ειδικά η μικρή βιβλιοθήκη, η οποία νομίζω ότι αυθεντική τιμή, αν είναι από εκεί που νομίζω. Μισό λεπτάκι, θα δω, άμα είναι από εκεί που νομίζω. Δεν είναι, λέει Walls Apart απάνω, νομίζω ότι είναι από Next. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να κάνει γύρω στα 15. Δεν είναι δηλαδή φθηνή. Και το γεγονός ότι τη βρήκα 4,5 νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Οπότε, θα σας αφήσω εδώ, θα τρέξω επάνω να βγάλω όλη τη δουλειά που πρέπει να βγάλω για τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Έχω πολλά email, έχω πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και θα συνεχίσουμε μετά, πολύ πιθανόν θα παίξουμε λίγο με τα παιδιά, θα φάμε, θα μαγειρέψουμε. Θα δούμε. Θα περάσουμε τη μέρα μας πάντως. Ναι, καλούλα μου. Head, eyes, nose, mouth, chin, cheek, cheek, cheek. Mommy. Ναι, μαμή. Εδώ είμαι. Όπως μπορείτε να δείτε, μετά που άλλαξα και έβαλα τις φόρμες που φοράμε στο σπίτι για να είμαι πιο άνετη, ανέβηκα πάνω να κάνω τη δουλειά, όπως σας είπα. Κατάφερα να κάνω την αίτηση που ήθελα να κάνω. Έβγαλα και λίγη δουλειά και ένας κύριος ξύπνησε από το μεσημεριανό του ύπνο πολύ πιο νωρίς από τους σύνηθες και δεν ήθελε να κάτσει με τον μπαμπά του κάτω, γιατί γκρίνιαζε «Μάμι, μάμι, μάμι». Και τις τον έχω πάρει τώρα μαζί μου εδώ πάνω, λίγο μέχρι να ηρεμήσει και θα τον ξανακατεβάσω κάτι, όχι ότι δεν ηρέμησε, νομίζω μια χαρά τον βλέπετε, ήρεμος είναι. Αλλά μέχρι τέλος πάντων να μπορέσω να τον κατεβάσω κάτω και να κάτσει μαζί με τον μπαμπά του, γιατί έχω μια εντύπωση ότι αν προσπαθήσω να τον πάω τώρα κάτω, θα αρχίσει πάλι να φωνάζει. Όπως και να έχει, η μέρα μας συνεχίζεται κανονικότατα, ίσως με λίγα μουτράκια, αλλά συνεχίζεται κανονικότατα. Good night. Η μέρα έχει εσύ ως τελειώσει. Έχω βάλει τα μικρά για ύπνο. Στο διάμεσο έκανα και τη νυχτερινή μου ρουτίνα, τις δουλειές που κάνω σχεδόν κάθε βράδυ και θα τη δείτε σε άλλο βίντεο.
Κατάφερα στον διάβασα, δηλαδή, και έγραψα άλλο ένα βίντεο. Και τώρα έχω καθίσει, έχει επιστρέψει ο Άνταμ, θα κάτσουμε να δούμε το The Crown, το οποίο το παρακολουθούμε την τελευταία εβδομάδα περίπου, θα έλεγα. Είναι η σειρά που κατά βάση παρακολουθώ εγώ, μιας που είναι βασισμένη σε αληθινά ιστορικά γεγονότα με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και θέλω να μάθω περισσότερα για την ιστορία αυτή. Και ο Άνταμ το παρακολουθεί μαζί μου όταν δεν έχουμε κάποια άλλη σειρά που παρακολουθούμε από κοινού, να τη δούμε, γιατί δεν είναι η μέρα που παίζει το επεισόδιο στην τηλεόραση. Αυτά λοιπόν. Θα κάτσω τώρα και εγώ να ξεκουραστώ, να περάσω λίγο χρόνο με τον άνθρωπό μου. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε με το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να μου προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μην ξεχνάτε φυσικά να τους δείχνετε την αγάπη σας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην ξεχνάτε να φοράτε το πιο όμορφο χαμογελό σας. Και να βρείτε χρόνο πάντα να περάσετε με τον εαυτό σας και να αγαπήσετε το μέσα σας και την ψυχούλα σας, για να μπορέσετε μετά να αγαπήσετε και τον υπόλοιπο κόσμο τριγύρω σας. Από μένα πολλά φιλιά, καληνύχτα και τα λέμε πάλι με το επόμενο βίντεο. Γεια σας!